Και ξαφνικά από μαύρο πρόβατο έγινα ολόασπρο. Λίγο στενάχωρο αυτό όμως, διότι εγώ ίδιος ήμουνα. Δεν ξημέρωσα διαφορετικός. Έτυχε απλώς να πάρω ένα βραβείο. Δεν άλλαξα. Αλλά άλλαξε το βλέμμα του κόσμου. Σημαίνει ότι αυτή η κοινωνία, αν δεν είσαι αποτελεσματικός, παραγωγικός και δυστυχώς νικητής, δεν έχει κανένα έλεος. Γεννήθηκα στο χωριό Πόβλα της Προδίας, είναι στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στο βουνό Μουργκάνα. Πολύ μικρό, 3-4 ετών, οικογενειακώς πήγαμε στην Οικουμανίτσα. Ο παράδεισος τον κύριο των χρόνων ήταν η επισκέψη μου στο χωριό, καλογερνές, στη γιαγιά, αυτό το πιο μαγικό πρόσωπο στη ζωή μου και το πιο αγαπημένο. Κακός μαθητής στην Οικουμανίτσα, από ατυχία πέτυχα σε μια πανεπιστημιακή σχολή, στριμώθηκα κάπως και διάβασα. Την εγκατέλειψα σχεδόν αμέσως και έκτοτε άγομαι και φέρομαι στα κύματα της ζωής. Με άγουν και με φέρουν τα κύματα της ζωής. Πολύ μικρό παιδί μπήκα στον χώρο του βιβλίου. Μου άσκησε αμέσως το βιβλίο μεγάλη γοητεία, μαγκανία θα έλεγα, θέλξη απέραντη. Θυμάμαι δύο βιβλία, το «Υπηρετές στο Αιγαίο» του Ιουλίου Βέρν, ήταν και δερματόδετο. Και θυμάμαι ότι το ψλάθιζα, το ακουμπούσα, με μάγευε και σαν σώμα, όχι μόνο σαν περιεχόμενο. Και μετά στην εφηβεία μου ένα βιβλίο που με σημάδεψε, εξαιρετικά, είναι το «Κάστρο του Κρόνιν». Αυτά τα δύο θυμάμαι και με σημάδεψαν. Έτσι ανακάλυψα τα βιβλία και αυτή η αγάπη παρέμεινε και είναι και υπάρχει και σήμερα. Στην Αθήνα δεν φοιτούσα, βέβαια έλεγα στους δικούς μου ψέματα. Δεν τολμούσα να πω ότι δεν φοιτώ. Εκείνα τα χρόνια το να είναι αποτυχημένο στις σπουδές των αγόρι και ανήπατρο ένα κορίτσι ήταν ό,τι χειρότερο και για τα δύο φύλλα. Ήταν δηλαδή όνειδος μεγάλο και προς έλεγα ψέματα, αλλά κάποια στιγμή το ψέμα είχε κοντά πόδια. Μέχρι και 30 ετών, δηλαδή μια δεκαετία, ζούσα σε ένα ψέμα και στον εαυτό μου και στους δικούς μου. Μετέωρος. Με ζούσαν οι δικοί μου, πότε δούλευα εγώ από εδώ και από εκεί. Κυρίως μόνος μου ζούσαν οι δικοί μου. Με πολλές ενοχές, με πολλές τύψεις, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά μάλλον τα κακά πράγματα ευνοούν τη λογοτεχνία. Την εποχή που ήμουν το μαύρο πρόβατο, κατά μαύρο, και δεν ήμουν και κακό παιδί αλήτης, ώστε να έχουν πάτημα δική μου, και με έβλεπαν σαν δρανή και παθητικό και έλεγαν «Μα τι έχει αυτό το παιδί τώρα, με άντρας πλειοντρία, με στόσο άντρας, τίποτα δεν έκανα». Μαύρο πρόβατο, εισέπραντα αυτή την αποδοκιμασία, άντια δεν ήξερα και εγώ τι να κάνω. Δεν μου έλεγε κανείς καμιά συμβουλή. Να μου πει ένα παιδί μου άστε τη σχολή, διότι είχα κατά νου να την τελειώσω τη σχολή, αυτό το κόμπλεξ το. Να μου πει ένα, τι σε ενδιαφέρει, αφού δεν σε αρέσει, άστε την, παράτησέ την. Δεν μου το είπε ένα πιστικό άνθρωπο, με πιστικότητα. Αν μου το έλεγε ένα, θα το έκανα. Ξαφνικά όμω η τύχη, η θεά τύχη, ένα συγγενή μου ήξερε ότι ασχολούμαι με τη λογοτεχνία, ότι μάλιστα το διάβασμα των εξωσχολικών εν γέννη και μου λέει: τα νέα κάνουν ένα διαγωνισμό διηγήματος. Συμμετέχω. Και παίρνω το πρώτο βραβείο με τον Διάλη Θήμη Χριστάκη. Και ξαφνικά από μαύρο πρόβατο έγινα ολόασπρο. Λίγο στενάχωρο αυτό όμως, διότι εγώ ίδιος ήμουνα. Δεν ξημέρωσα διαφορετικός. Έτυχε απλώς να πάρω ένα βραβείο. Δεν άλλαξα. Αλλά άλλαξε το βλέμμα του κόσμου. Σημαίνει ότι αυτή η κοινωνία, αν δεν είσαι αποτελεσματικός, παραγωγικός και δυστυχώς νικητής, δεν έχει κανένα έλεος. Αυτό είναι στενάχωρο για μένα. Το πρώτο βιβλίο, το διάλειμμα, το μόνο μου διήγημα, μάλιστα και άλλα διηγήματα, το πήγα στο Χαρμάνι, στο εκδόσεις Ύψιλον, να είναι καλά άνθρωπος. Μου το έβγαλε μέσα. Βέβαια, είχε μιλήσει στο Χαρμάνι ο Βίλον Λεοντάρης. Του είχε διαβάσει τα διηγήματα και του άρεσαν. Και τα πρότεινε στο Ύψιλον, μου τα έβγαλε. Μετά άρχισα να γράφω, τότε ήταν και περίοδος άντιζε λογοτεχνία πολύ εκείνα τα χρόνια.
στο διήγημα επίσης. Και ήταν και οι περίφημες μεταγραφές. Παιδί και εγώ τότε, μεταγράφηκε εγώ, έκανα και εγώ τις μεταγραφές. Πήγαινα βάρω τα εκδοτικούς οίκους. Δεν σημαίνει ότι δεν μου άρεσε ο Χαρμάνης, μια χαρά ήταν, άνθρωποι ήταν και είναι. Και το βιβλίο εξαιρετικό και προσέχτηκε και, και χρήματα πήρα. Αλλά υπέψε και εγώ στο αμάρτημα των μεταγραφών. Και άρχισα να μετά να βγάζω και άλλα βιβλία και πιο μεγαλύτερα, όχι πολύ μεγάλα, ποτέ πολύ μεγάλα. Αλλά συνεχώς όμως επανερχόμουν στο διήγημα. Το μοτίβο της λογοθυνικής μου, ας το πούμε, πορείας είναι το διήγημα. Τώρα είναι μεταξύ, μάλλον μεταξύ τεμπελιάς και αποτελεσματικότητας. Και τα δύο, συμμετέχουν και τα δύο. Το πρώτο βιβλίο που έκανε εντύπωση ήταν το πρώτο που εξέδωσα, το «Διάλυθι με Χριστάκη». Σημαίνει «Παιδάκι μου Χριστάκη», είναι αραβανίτικη φράση. Θα έλεγα ότι τα επόμενα βιβλία είναι φωτισμοί στα θέματα αυτού του βιβλίου από άλλες γωνίες, από πολλές μεριές. Να πω και εγώ το τετριμένο ότι ένα βιβλίο γράφει με διαβίου. Άλλο βιβλίο που προσέχθηκε και έκανε και πολλές αυτό το βιβλίο για τα κυβικά μου πάρα πολλές. Δεν το λέω επιτυπωτικό προς τη συγγραφική μου ιδιότητα, αλλά καθένας έχει το κοινό του. Το δικό μου ήταν ποτέ μεγάλο. Αυτό το βιβλίο όμως έσπασε λίγο το φράγμα. Έκανε 20 εκδόσεις και κάθε χρόνο πουλάει. Το «Ραγκό καλά το όνομά σου». Και είναι πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο στην υπηρώτικη ιδιόλεκτο, ολόκληρο. Που θα πρέπει να κανείς ότι δεν θα βρίσκεται στο μεγάλο κοινό. Για μυστήριους λόγους, ποτέ δεν ξέρουμε τους λόγους, γιατί ένα βιβλίο πάει καλά ή άλλο δεν πάει, καθένα έχει το αστέρι του ή δεν το έχει. Αυτό το βιβλίο πήγε πάρα πολύ καλά, πήρε και βραβεία κιόλας. Να ακούω καλά το όνομά σου. Όταν μιλούσαν εκείνες οι γυναίκες, νόμιζες ότι κάποιος ουράνιος υποβολέας τους ψιθυρίζει τα λόγια. Ότι κάποιος εφάνταστος μουσικός κινεί τις άπειρες χορδές των αντιστοιχειών ζωής και γλώσσας. Ξεπηδούσαν ακάλεστες λέξεις και έσκαγαν σαν λουλουδένια μπουμπούκια στους εθέρες, καθαρίζοντας πάλι και πάλι την ψυχή και το νου. Το δικό μου σύμπαν μέσα στο οποίο μπαίνω και είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι, δηλαδή, κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι ένα απέραντο σύμπαν με τα δικά του χαρακτηριστικά. Αλλά με ενδιαφέρουν πιο πολύ οι άνθρωποι που είναι στις χαμηλές ζώνες που λέμε, που δεν έχουν ικανότητα να αλλάζουν προσωπία, που λίγο πολύ έχουν όλοι, κάπως έχουν ανέλθει. Είναι πιο γοητευτικοί για μένα, είναι πιο συμπαθείς, πιο αγαπησιάρικοι, πιο αγαπητοί οι άνθρωποι στα γράσματα της κοινωνίας. Θα έλεγα ότι μετά τα Ποροχώρα της Αθήνας έκανα ένα βιβλίο λίγο τίνει προς την κωμωδία. Έφυγα από το δράμα, τα Ποροχώρα της Αθήνας. Ο ήρωας έχει στο νου του το χάρτη με τα ομπροφόρα της Αθήνας τα οποία τακτικά επισκέπτεται. Στις πεζοπορίες του επιχειρεί να συνάψει με τους διαβάτες σχέσεις, αλλά συνήθως δεν γίνεται κατανοητός. Ο συγγραφέας τον ακολουθεί και πολλές φορές μπερδεύεται ο ένας στα πόδια του άλλου. Κοντολογής είναι ένα διπορικό στη ζωή, στην λογοτεχνία και στην Αθήνα. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι αυτό στο οποίο επικεντρώνομαι. Με ό,τι αυτό έχει, αυτό που είναι χαμηλά, αλλά με δύο δρόμους, και το τραγικό και το κωμικό πλέον, αξεχώριστα. Μεγάλη δεξαμενή μου είναι στη Φροντία, στην Οικουμανίτσα και στο χωριό μου, στην Πόβλα. Μια από τις μεγαλύτερες δεξαμενές μου. Αν ζούσα στην Οικουμανίτσα, θα έβλεπα μεν λεπτομέρειες, αλλά δεν θα έκανα την εποπτεία. Θα ήμουν μέσα στο θέμα, θα ήμουν μέσα στη γλώσσα, θα ήμουν μέσα στους ανθρώπους, θα ήμουν χρήστης αυτών των πραγμάτων. Στην Αθήνα που ήρθα, από χρήστης έγινα νοσταλγός. Και έχω πλέον εποπτεία και βλέπω και από μακριά και βλέπω και λεπτομέρειες. Δεν είμαι πάρα πολύ μακριά για να χάνω λεπτομέρειες. Αν ήμασταν στην Αυστραλία, δεν θα έκανα. Είναι μισοφή η απόσταση, με ευνόησε η τύχη. Είμαι στην Αθήνα, οπότε και δεν είμαι χρήστης αυτής της ζωής και της γλώσσας. Οπότε η απόσταση με κάνει να την νοσταλγήσω και να την εξειδικεύσω. Και μπαίνει αυτό στη λογοτεχνία. Την πασπαλίζει με μια άχνα. Γλυκύτητος όλη αυτή η νοσταλγία και η εξεδανίκευση. Αν ήμουν εκεί δεν το έκανα αυτό, διότι θα ζούσα απλώς. Ενώ τώρα που έφυγα, το έκανα αντικείμενο τέχνης και όχι ζωής. Όταν είμαι στην Αθήνα γράφω τα της Οικουμένης συνήθως και όταν είμαι στην Οικουμένη θα επιχειρώ να γράφω τα της Αθήνας. Κάτι μου απογορεύει να γράφω τα πράγματα στα οποία ζω, είμαι εκεί.
φαίνεται για μένα η υπόθεση θα παίζει καλό ρόλο. Ένα βιβλίο λοιπόν γράφουμε και μετά αρχίζουν και αλλάζουν οι φωτισμοί και οι γωνίες που το βλέπεις στη ζωή, αλλά ένας έμονος συγγραφέας έχει ένα δικό του χωράφι διαβίου. Και όσο πιο στενό και άγωνο το χωράφι του, νομίζω πιο βαθιά το σκάβι. Δεν έχει έκταση, έχει βάθος και ένταση. Εγώ ήμουν κάπως αιμονικός. Το Πέριξ του Διάλη Θήβ, λοιπόν, που παρόλο πρώτο βιβλίο ακόμα εξακολουθεί να έχει τη βασική θέση στα βιβλία μου. Τα υπόλοιπα βιβλία λοιπόν μέχρι τώρα, να πω μερικούς τίτλους. Ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, να ακούω καλά το όνομά σου, η Φλέβα του Λαιμού, η Βραδυπορία του Καλού, του Σταλέ ο Θεός, τα Οποροφόρα της Αθήνας, σαν το λίγο το νερό, τα Ζύγια του Προσώπου, η Σιωπή του Ξερόχορδου, το Κουμπί και το Φόρεμα, Κοντά στην Κοιλιά, τα Όνειρα μου Δέλουν. Και φτάνουμε στο βιβλίο φέτος που θα βγει σε λίγες μέρες, Θάμπος Αιωνούς λέγεται, Διηγήματα, εκδόσει Πατάκη. Και λέω στο πιστόφυλλο, στα Αναχείρας Διηγήματα υπάρχουν πολλά ίσως και μάλλον. Τα ίσως και μάλλον σε εισαγωγικά. Χάνονται με τα χρόνια οι βεβαιότητες. Ίσως μόνον η ενθεώτης προβάλλει δειλά. Τα διηγήματα δεν είναι αυθεντικά. Είναι από χίλιες μεριές διαμεσολαβημένα. Και από την αυθεντικότητα. Αλλά τα ψέματα μπορεί κατά στιγμές και κατά όψεις να περιέχουν αλήθεια. Και αντιστρόφως. Είναι μάλλον αθέρετες κατασκευές από τα υλικά της ρευστής και χαόντης ζωής. Ίσως χρησιμεύουν, κυρίως οι μορφοποίησεις τους, ως παρηγορητικές λαβές. Αυτό είναι το κέρδος του για να αναγνώσει του διηγήματος ή της λογοτεχνίας. Δεν είναι τόσο ιστορίες. Ιστορίες ακούμε, όλοι επαναλαμβάνονται ιστορίες. Είναι ότι στο χάος της ζωής, στο ρευστό και στο χαόδες, δεν έχει αφαλό πουθενά η ζωή, τίποτα. Ξαφνικά ένας συγγραφέας κάνει μορφή, το χάος του κάνει μορφή. Αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά. Πέρα από την ιστορία είναι ότι έχει μια μορφή στα χέρια του. Ακουμπάει την ψυχή του, το μυαλό του, σε μια μορφή. Και όσο πιο καλή η μορφή, τόσο πιο μεγάλη παρηγοριά. Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον των προχειρογράφων και γράφω στο γόνατο. Τώρα και ωραία ο Σολωμός, με καιρό και κόπο. Θέλει πολύ κόπο για να γίνει μορφή παρηγορητική. Δεν του χαρίζεται του συγγραφέα η μορφή. Θέλει καιρό και κόπο. Να μοχθήσει. Και με το κόμμα, όχι μόνο με τη λέξη. Μόνο έτσι θα παρηγορηθεί ο αναγνώστης.